τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια μελέτη. Μιλάμε για συγκοινωνιολόγο, μιλάμε για συγκοινωνιακή μελέτη, μιλάμε για πεζοδρομήσεις, μιλάμε για τα κότερα, μιλάμε για τα καράβια, μιλάμε πού θα είναι εκτέντες, τι είναι δικό του, τι πληρώνει ο καθένας, τι δεν πληρώνει. Όλα αυτά πρέπει να κάτσουν να διευκρινιστούν. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι μια χαοτική κατάσταση. Είναι μια χαοτική. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να λυθεί αύριο. Τώρα, σαν πρώτη θέση, σαν πρώτη βάση για το επόμενο καλοκαίρι, για τη σεζόν που θα έρθουν μέσα σε 2-3 μήνες, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι αδύνατο να γίνουν. Δεν έχουν γίνει 50 χρόνια, 100. Πιθανό να περάσουν άλλα 50 για να γίνουν. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια επιτροπή. Είμαι κατά των επιτροπών γενικότερα, αλλά σε αυτή την περίπτωση είμαι υπέρ. Δηλαδή, ο Δήμος, το τοπικό συμβούλιο, οι επαγγελματίες, οι ιδιώτες, 2-3 επιστήμονες, ένας συγκοινωνιολόγος, κάτι, και να κάτσουμε κάτω και να πούμε: ρε παιδιά, έχουμε ένα χάος εδώ πέρα. Πώς θα βρούμε μια άκρη, πώς θα λειτουργήσουμε, ούτως ώστε να ικανοποιήσει κάποιος. Και κάτι άλλο να πω: υπάρχουν και έρηδες και έχθες μεταξύ των επαγγελματιών, τις οποίες δεν είμαι μέσα εκεί, είμαι σε πιο έξω χώρο, αλλά τα διακρίνω, ήμουν και στον Εμπορικό Σύλλογο και είμαι. Η συμμετοχή του κόσμου είναι καταλυτική. Το να ερχόμαστε εδώ και να κρίνουμε ένα τον άλλον είναι καλό. Αλλά η συμμετοχή του κόσμου είναι ο καταλύτης που θα λύσει τα ζητήματα. Ας είναι ακραίες αντιθέσεις, ας είναι ό,τι να είναι. Αλλά η συμμετοχή στο σύλλογο, στο δήμο, στα συμβούλια, παντού είναι καταλυτική για να λυθούν τα προβλήματα. Λοιπόν, η πρότασή μου είναι αυτή η άμεση. Παρόλο που είπα πάλι ότι είμαι κατά των επιτροπών, αλλά δεν βλέπω άλλη λύση. Δηλαδή, Δήμος, επαγγελματίες, 2-3 επιστήμονες, κοινωνιολόγοι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω σε αυτή την κατεύθυνση. Να απαντήσω λίγο, να απαντήσω κάτι. Για να σε ακούσω. Όλη η κουβέντα μας που γίνεται περιστρέφεται, έτσι, για αυτά τα πεζοδρόμια, έτσι, και επικεντρώθηκε πιο πολύ στους επαγγελματίες και θα πω γιατί ο καθένας που μάζει στο μαγαζί έχει 2-3 τραπέζια και το ξαναπέτει προηγουμένως. Είναι τόσο πολύ δύσκολο δηλαδή να κάνουμε τα αυτονόητα, να βγάλει ο καθένα μας αυτό, το κάνουμε από μόνοι μας οικειοθελώς. Να βγάλουμε 2-3 τραπέζια ο καθένα μπροστά από το πεζοδρόμιο, να ελευθερωθεί το πεζοδρόμιο. Είναι τόσο καταστροφικό δηλαδή αυτό που ζητάμε. Μην επανέρχεσαι. Όχι, ναι, το λέω για να σου πω κάτι. Το ξέρεις, το ακούσανε. Ναι, αυτό πλατιάζουμε και χάνουμε την ουσία. Η ουσία νομίζω ότι είναι πολύ απλή. Δεν έχω συγκεκριμένο θέμα. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί αυτό είναι πολύ ονειροπόλεμο. Εντελώς άσχετη πάλι θα είμαι. Αυτό για τα πεζοδρόμια είναι μια πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου με σκοπό την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών. Αυτό κάνει. Και όχι μόνο. Και αυτών των επισκεπτών που. Δηλαδή, ο Εμπορικός Συλλόγος αυτή τη στιγμή κάνει μια κίνηση, μια πρόταση προς τους. Δεν ξέρω τι είναι στον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά σε όλους αυτούς τους. Που έχουν καταστήματα εδώ, με σκοπό να βοηθήσουν στην καλυτέρευση της ζωής των επισκεπτών και των πολιτών. Αυτό εμείς συζητάμε τώρα εδώ. Πώς θα γίνει καλύτερη η δικιά μου διαμονή στη Σάμη. Είμαι επισκέπτρια. Και όχι μόνο. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί να τσακώνεστε μεταξύ σας οι. Όχι, δεν μπορείτε. Αυτοί που έχετε μαγαζιά, ενώ ο σκοπός σας είναι κοινός. Γιατί το γράψανε. Α, ναι, και. Γιατί σακώθηκαμε. Και εκεί τσακωθήκαμε. Διαμάχη υπήρξε. Εντάξει, δεν υπήρχε διαμάχη. Αντίλογος υπήρχε. Εντάξει, τώρα δεν θα κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλα. Λοιπόν, όμως αντίλογος. Λοιπόν, υπήρχε, αυτό πούμε έτσι. Ναι, υπήρχαν απόψεις διάφορες. Αυτό πούμε έτσι. Ποια είναι η ερώτηση. Όχι, λέω αυτό ακριβώς που σας ρωτάω. Εντάξει. Ο σκοπός είναι να γίνει καλύτερη η ζωή μας όλων. Αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που. Ωραία. Άλλος θέλει να πει τίποτα. Το συμβούλιο θα συνεχίσει. Εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο πρόβλημα το δημιουργεί τα αυτοκίνητα που ανεξέλεγκτα περνάνε το καλοκαίρι και δεν κλείνει ο δρόμος. Αν μπορούσε να κλείσει ο δρόμος, θα υπήρχε διέλευση και για τους πεζούς, δεν θα υπήρχε κίνδυνο για τα παιδάκια που κυκλοφορούν, θα μπορούσε μια μητέρα με το παιδάκι της, με το ποδηλατάκι του να περπατήσει στον δρόμο της παραλίας. Και θα βολεύονται ανόητοι. Ακόμα και οι επαγγελματίες. 2-3 μήνες είναι αυτή η σεζόν. Μα δεν μιλάμε μόνο για τη σεζόν, Γιώργο. Δεν μιλάμε μόνο για τα σώμα. Πότε μιλάμε για τον Ρονάλντο. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι σεβαστό. Για τον Αύγουστο μιλάμε. Γιατί. Θέλει να πάει μια γυναίκα στο φαρμακείο και δεν μπορεί. Θέλει να πάει μια γυναίκα στο φαρμακείο και δεν μπορεί. Για να συνοματίσω κιόλα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για τώρα, για να πούμε εμείς
Αν είναι ένα 20, αν είναι ένα 30, αν είναι ένα 40, εγώ πιστεύω ότι αυτό καθορίζεται από μια επιτροπή ειδική. Ανθρώποι, επιστήμονες, να βγάλουν ένα σχέδιο που να εφαρμοστεί αυτό ασφιχτά, αλλά προϋπόθεση πάλι λέω ότι πρέπει να κλείνει ο δρόμος. Όσο ο δρόμος δεν γίνει και έχουν διέλευση τα αυτοκίνητα, κινδυνεύουν να πάθουμε ατύχημα. Περνάει το παιδάκι με το ποδήλατο, περνάει το αυτοκίνητο, περνάει το καψόνι με το δίσκο. Τώρα αν είναι αυτό, μένα μου θυμίζει ζούγκλα και όχι... Μα είναι δρόμος, παιδιά. Έτσι είναι ο δρόμος. Άλλος. Μπορεί να πάρεις... Ελένη. Μπορεί να κλείσεις τον δρόμο. Ελένη, λέγε. Σε ακούω. Τον δρόμο μπορεί να το κλείσεις. Όχι, δεν ξέρω. Μπορώ. Όχι, μπορώ. Πώς γίνεται. Γίνεται. Παραλιακό. Πάμε παρακάτω τώρα. Για λέγε την άποψή σου. Σας ακούσω. Τώρα το πάω. Λέω, μπορείς να κλείσεις ένα δρόμο. Το θέμα είναι αν θέλουμε ή δεν θέλουμε. Έτσι. Μπορούμε. Έτσι. Όταν θέλουμε, όλα γίνονται. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κλείσουμε. Μπορούμε. Πώς δεν μπορούμε. Μάτι. Όλα γίνονται. Άμα θέλει, μπορεί να είναι τίποτα. Κυρίως Γνώση, είπε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο εμείς τώρα πολλά χρόνια έκλεινε ο δρόμος, ας πούμε, πιστεύω ότι μπόλεμε τους πάντες. Δηλαδή προσωπικά εγώ παραλίγο να είχα ατύχημα και πήγα να τσακωθώ και με κάτι οδηγούς, γιατί το παιδάκι μου, γιατί ήταν χρυσός ο δρόμος και βγήκε από το στενό εκεί στο Ραχάτ και παπ, και ερχότανε τέσσερι με ένα αυτοκίνητο και από λίγο. Και αρπάχτηκα με αυτούς και μου είπε ένας μάλιστα συγχωριανός μας, γιατί μου λέει τους βρίζεις. Τους βρίσεις, τους έβρισα. Τους έκανα παρατήρηση και τους έβρισα κιόλας. Τους λέω, είμαι έμπλητος και λέω γιατί, δηλαδή δεν κατάλαβα του λέω, δεν πέρασαν απαγορευτικά. Μου λέει, αυτή είναι δουλειά της αστυνομίας, δεν είναι δική σου και του λέει, αρχή. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, θέλω να πω ότι η Μέρη έχει δίκιο. Αλλά εντάξει τώρα, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ πιστεύω το θέμα. Ας προχωρήσουμε, ας μην κολλήσουμε εκεί. Το θέμα το εξαντλήσαμε πάρα πολύ. Δεν έμεινε κανείς που να μην μίλησε. Μία πρόταση μπορώ να κάνω. Τώρα. Ναι, να γίνει πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού με συγκεκριμένες ώρες κυκλοφορίας όταν έρχονται τα καράβια. Τι κρατάμε. Μπορώ να κάνω και βάλει μια πρόταση. Μα ρε παιδιά, αφού ξεκίνησε το συμβούλιο να... Ναι. Τόση ώρα σας ακούγαμε. Για πέστε με να σου πει, να σου κάνω, να σου πει. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Ναι, λοιπόν, εγώ είχα κάνει άλλη μια πρόταση το 2013 που μας είχαν μαζέψει στο λιμεναρχείο. Πάλι τότε ήταν το θέμα των τεντών. Και είχε συζητηθεί αντί να τρέχουμε άσκοπα να διεκδικήσουμε τα παράνομα τότε, είχα πει να γίνει επιτέλους αυτή η μελέτη η οποία πεζοδρομείται όλος ο παραλιακός δρόμος μπροστά, έρχονται όλα τα καταστήματα μπροστά και στο υπόλοιπο μένει μία λωρίδα μόνο για ανεφοδιασμό των καταστημάτων και των υπόλοιπων μαγαζιών με μέρη για τα αυτοκίνητα που θα ανεφοδιάζουν χωρίς να εμποδίζουν τη διέλευση για 2-3 λεπτά με ποδηλατόδρομο, με πεζόδρομο, με παγκάκια, με φώτα, με πλακώστρωτο όλο την παραλία και όχι τη μισή μεριά της παραλίας. Και όλοι προσπαθήσανε τότε να διεκδικήσουμε τα παράνομα. Κανείς δεν με άκουσε γιατί ήμουν μόνο 22-23 και δεν με άκουσε κανένας και κανείς δεν διεκδίκησε τίποτα. Και έτσι πάλι μείναμε ξεκρέμαστοι. Ωραία. Πάλι πάμε να μπούμε σε μια ίδια διαδικασία. Και εγώ αύριο το πρωί μπορώ να... Η πρότασή μου είναι επιτέλους αυτό το έργο να προχωρήσει. Η πεζοδρόμηση. Η πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου και μονοδρόμηση. Όπως είναι σε όλα τα νησιά και σε όλα τα παραλιακά μέρη, με μονοδρόμηση χωρίς να επιτρέπεται το παρκάρισμα, το κυκλική μονοδρόμηση με τον από πίσω δρόμο έχει χώρο εισάμι για αυτά και να μην στοχοποιούνται πάλι 10-20 μαγαζιά χωρίς και να μην είναι πάλι ξεκρέμαστα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η σεζόν είναι μικρή και τα μαγαζιά προσπαθούν και από το παραμικρό σκέπαστρο ή την παραμικρή τέντα να δουλέψουν τις κακοκαιρίες κλπ. Με το να φύγουν αύριο το πρωί όλες οι γλάστρες και όλα τα τραπεζοκαθίσματα ή να μην πάρω εγώ άδεια και να γίνω πάλι παράνομος, το θέμα δεν λύνεται. Πάλι οι πεζοί, μόνο οι πεζοί μπορούν να περάσουν. Τα καροτσάκια, οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν να περάσουν πάλι. Το πρόβλημα είναι λυμένο μόνο από την λίγο πιο πάνω από την αστυνομία
μέχρι την πλατεία. Σε όλη την υπόλοιπη Σάμι, το πρόβλημα είναι άλυτο. Μα δεν είναι τα μάτια στην Παναγία. Ωραία. Ο άνθρωπος με το αναπηρικό καροτσάκι θέλει να βγει από το σπίτι του και να προχωρήσει μέχρι εκεί που θα πάει. Μπορεί να μένει στο στο κάμπο. Μπορεί να μένει στο στο τέρμα του δρόμου. Να σε ακούσουμε και εσένα που δέχεται. Γεια σας. Εγώ τώρα. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο στην παραλία. Υπάρχουν σε όλη τη Σάμι, αυτό που λέει ο Σπύρος, έχει δίκιο. Δεν είναι το μόνο τυπικό πρόβλημα είναι εδώ. Στο κεντρικό πάνω, Αγίας Εφημείας. Εκεί και είναι δημοτικά εκεί. Είναι κολόνες, είναι ταμπέλες, είναι αυτά. Περπατάς και πέφτεις πάνω στα ταμπέλες. Είναι συνολικό το πρόβλημα, δεν είναι μόνο τα μαγαζιά της παραλίας, έτσι, δεν λαθούμε. Σε όλη τη Σάμι υπάρχει πρόβλημα με το πεζοδρόμιο. Όχι μόνο στην παραλία. Πριν ζητηθεί οτιδήποτε, εγώ απλά σαν επιχειρηματίας, πριν ζητηθεί οτιδήποτε ή πάλι πριν βγούμε εμείς κι εγώ μέσα πρώτος ο παράνομος, που δεν είμαι ακόμα γιατί έχω άδεια, μετά την πρώτη πρόνομος θα είμαι, πριν βγούμε πάλι εμείς, να δοθεί μια λύση επιτέλους, να ξεκινήσει τουλάχιστον μια μελέτη και μετά να πούμε κι εμείς ότι συμφωνούμε. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Από κάτω της εγώ, χωρίστε. Από κάτω της διαδικασίας. Δεν υπάρχει. Έκλεισε το θέμα. Λοιπόν, για ακούστε τώρα. Σίγουρα καταλαβαίνουμε και έγινε αντιληπτό από όλους ότι υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή ήρθε στην επιφάνεια. Δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε εμείς αλλά πιστεύω και το άλλο όργανο πάνω από εμάς να μείνουμε τα χέρια σταυρωμένα. Θίγονται συμπολίτες μας καταστηματάρχες, θίγονται συμπολίτες μας πολίτες αυτού του τόπου, θίγεται ο τουρισμός σε αυτή την περιοχή και τέλος πάντων μπορεί και να θίγεται και η φυσιογνωμία του τόπου μας, που την προτιμούν κάποιοι άνθρωποι να μένουν εδώ πέρα. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Δεν μιλάμε μόνο για την πεζοδρόμηση της παραλιακής, του παραλιακού μετόπου. Μιλάμε και γενικότερα για την πεζοδρόμηση μέσα στη Σάμι, όπου πραγματικά σε άλλα σημεία είναι 60 πόντους, αλλού είναι 1 μέτρο, αλλού είναι 1,5. Τέλος πάντων, υπάρχουν διαφορές. Και αυτό το προβλέπει το Γενικό Προνομικό Σχέδιο της Σάμις. Εμείς, σαν κοινότητα, δεν έχουμε τεχνική υπηρεσία. Τεχνική υπηρεσία είναι ο Δήμος μας. Και εμείς, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και με το Δήμο, καταγράψαμε όλα αυτά που υφώθηκαν απόψε εδώ μέσα και πιστεύουμε ότι είτε με την Επιτροπή, που μπορεί να πάρει το σχήμα της Επιτροπής που είπε ο Γιονίκος, είτε να βγει μια ομάδα μελέτης των προβλημάτων, εδώ, των τοπικών μας, να δούμε πώς εν ώψη του κανονισμού καθαριότητος και που ετοιμάζεται να προταθούν κάποια πράγματα και να αποφασιστεί ό,τι το καλύτερο για τον τόπο. Δύο είναι τα πράγματα. Το καλοκαίρι που έρχεται σε 8 μήνες, 9 και το μέλλον. Το μέλλον σίγουρα δεν στέκεται απόψε εδώ πέρα, ούτε δεν στέκεται και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλει μελέτη, θέλει πραγματικά να το δούμε. Θα πάμε το πρώτο εκεί. Θα πάμε το πρώτο εκεί. Θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει να το δούμε λοιπόν σφαιρικά, ούτως ώστε να μην μείνει κανένας αδικημένος. Αυτή είναι η άποψή μας για αυτή τη θέση μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε απόψε εδώ πέρα, και να είστε σίγουροι ότι η κοινότητα θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι το δυνατό καλύτερο, χωρίς να δικήσει κανένα. Δεν είναι απόψεις ενός οργάνου που ήρθαν απόψε εδώ, ενός ατόμου που ήρθαν απόψε εδώ. Είναι απόψεις ενός οργάνου. Και εσείς ως μέλη του, κάποιοι μπορεί να συμμετέχετε, κάποιοι μπορεί να μην συμμετέχετε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κουβεντιάσουμε όλοι ανεξαίρετος και οι μέσα εκεί απ' έξω. Λοιπόν, ένα λάθος η διατύπωση που είπε. Α, μπορεί. Ότι
δεν φτάνει κανείς αδικημένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να, μην είναι, Δημήτρη, είναι, να είναι ευχαριστημένοι όλοι. Έχεις κάποιο όριο την αδικία. Δεν μπορείς. Από το 0 μέχρι το 100 μπορεί η αδικία που θα καλύψει, που θα βρει απάνω μου, να είναι 10, να είναι 20, να είναι 30. Δεν μπορεί να είμαι 100% ευτυχισμένος για όποια απόφαση πάρθει. Θα υπάρχουν και οι μεν, θα υπάρχουν και οι δε. Αλλά θα υπάρχει όμως και μία μέση λύση όπου όλοι μας θα δούμε με το μάτι σωστά για αύριο. Κάποιος δεν τους ενδιαφέρει να είναι αδικημένοι, τους ενδιαφέρει να είναι εξασφαλισμένοι για το μέλλον. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να θα είμαι αδικημένος λίγο ή πολύ. Με ενδιαφέρει να είμαι εξασφαλισμένος. Ίσως και αυτό. Εγώ να είμαι διατεθειμένος να προχωρήσω, αλλά να ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή να είναι πάλι στον ασάφη όπως πήγε από το 2013. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα άλλο περισσότερο επί του θέματος. Θα μεταφέρουμε όλες αυτές τις απόψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να είμαστε όλοι εκεί, θα το ξαναπούμε. Εγώ, σαν μαγαζάτορα και σαν θέλω να ρωτήσω μια τελευταία. Δεν θες να καταλάβεις ότι το θέμα τέλειωσε. Ναι, ναι, μια από σαν και σαν μαγαζάτορα και σαν επιχειρηματία. Δεν είναι κάτι ει βάρος σας. Όχι, θέλω απλά να ζητήσω να προχωρήσει άμεσα το θέμα για να περπατώ σαν πεζός και να έχω την ελευθερία που χρειάζομαι. Αλλά θέλω και να μην μείνει κανένας από τους μαγαζάτορες, είτε είναι στην παραλία είτε οπουδήποτε, να μείνει κανείς ξεκρέμασος μέχρι να βρεθεί αυτή η λύση. Συμφωνούμε για την άποψή σου. Και αυτή είναι η δική μας θέλεις ιδέα. Να μην μείνει κανείς. Και ότι ξεκίνησε, φυσικά έχετε σύλλογο. Εγώ τι λέω. Το θέμα του συλλόγου, από όσο κουβεντιάσαμε. Ξεκίνησε. Αυτό το μήνυμα που κουβεντιάσαμε. Δεν είναι γενική συνάντηση του συλλόγου. Λοιπόν, αυτά ήταν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε. Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος της τοπικής κοινότητας Άμπης. Τα προηγούμενα χρόνια... Δεν υπάρχει, δεν διώχνουμε κανέναν, άλλωστε. Λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια ήσασταν... Δεν είναι μυστικά κολλήγια, Όχι βέβαια. Είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ήρθε στα προηγούμενα χρόνια λοιπόν, ο Δήμος είτε λεγόταν Δήμος Κεφαλονιάς, είτε λεγόταν παλιά Δήμος Άμπης, να δαπαγεί ένα μικρό ποσό προκειμένου αυτές τις μέρες να αλλάξουν λίγο τη χρειά των ημερών και να τους δώσουν μια ευχαριστηνότητα. Τώρα είμαστε εμπλεγμένοι σε ένα σύστημα, μπαίνει ο Δήμος Κεφαλονιάς, έμπαινε ο Δήμος Κεφαλονιάς, τώρα μπαίνει ο καθολικός του διάδοχος, ο Δήμος Αγωστολιού, μπαίνει το υπάρχον διαδημοτικό πλέον πρόσωπο η ΚΕΔΙΚΕ, μέχρι να δούμε και εμείς σαν Δήμος τι μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Σε αυτούς τους δύο που σας ανέφερα, πρέπει εμείς σαν κοινότητα να ζητήσουμε το ελάχιστο. Και το ελάχιστο για μας πρέπει να είναι κάτι για τα σχολεία μας, ένα, κάτι να συμπληρώσουμε ή τα κατεστραμμένα ή τα καμένα να τα ανανεώσουμε λιγάκι, να φανεί μια άλλη όψη σε αυτόν τον τόπο. Μέχρι του χρόνου να πάρουμε τη δική μας στροφή. Αυτή όπως θα την κουβεντιάζουμε και όπως θα έχει τη δική μας πλεοφρία, όχι την όλων. Αλλού σαν έχω ξεκινήσει. Αργοστόλοι έχω ξεκινήσει και βάζουν μέχρι κάτω στη Λιβαδό. Στο Λιξούρι ήδη έχω ξεκινήσει. Εδώ δεν βλέπουμε την ΚΕΔΙΚΕ να κάνει ένα βηματάκι μπροστά, να φέρει κάτι, να δώσει κάτι. Εγώ προτείνω στο Συμβούλιο μας να σταλεί μια επιστολή και στον Δήμο Αργοστολιού και στην ΚΕΔΙΚΕ και να του ζητάμε να δώσει κάποια πράγματα ή να φέρει να τοποθετηθούν εδώ κάποια πράγματα και στο Λιμενικό Ταμείο, να το ξεχάσουμε. Αυτά ζήσουμε, συγγνώμη, τα πληρώνουμε. Γίνεται προμήθεια κεντρική. Ναι. Και μετά τα μοιράζουμε. Τα παλιά που είχαμε σαν... Όσα δεν είναι κατεστραμμένα. Αυτό είναι γερό. Τώρα θα μην πάει έξω. Μόνο αυτό. Το είπαμε, για παράδειγμα. Τα άλλα που είναι πέρα στο Λούτρο, στην Αποδίκη και κάπου αλλού που είπαν ότι είναι. Και το καλαμάκι και αυτά που πάνε. Ναι. Να τα βρούνε, θα τα βρούνε εδώ οι δικοί μας και τα βάλουν. Και να συμπληρώσουμε κάτι. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι στην πλατεία την κεντρική, λέγοντας κεντρική κάποιος ηλικής στο μαγαζί μου, είναι αυτό το οποίο εντάξει, λέει και λάθος Δήμος Κεφαλονιάς πλέον, αλλά είναι τόσο επικίνδυνο, ήδη έχει πέσει μία φορά
Αυτό θέλει αυτοκαταστροφή. Εκεί να δείτε να το κατεβάσουμε. Ναι, αυτό δηλαδή. Να κατεβάσουμε. Να κατεβάσουμε. Να έχουν εξακολουθήσει και τα πουλόνια αλληλεγγύε που τεντώνουν το σύνολο. Είναι σαν το κίνητο. Μόνο να πέσουν τον αέρα και. Γράψτε το παγκίτσα μου. Αυτό το συγκεκριμένο. Να αφαιρεθεί. Να αφαιρεθεί. Σίγουρα πρέπει να αφαιρεθεί. Δήμο και χαρολιά δεν είναι. Ναι, δεν υπάρχει. Εντάξει. Ο ηλεκτρολόγο θα το πάρει και θα γράψει δήμο σαν. Δεν μα ενδιαφέρει. Πάει ο ηλεκτρολόγος. Λοιπόν, συμφωνείτε, διαφωνείτε, να το στείλουμε. Για, πες το. Μπορεί και ο Υπουργός Σύλλογος να κάνει ένα έγγραφο αν θέλουμε. Και ό,τι μπορεί στη δυνατότητα και στο μέτρο που έχει δυνατότητα ο Υπουργός να βοηθήσει. Το μόνο που βοηθήσει τα από εσάς, να διακορμίσει τα παραδιά σας. Να φανεί και στην δική σας. Τα πάντα δεν πιστεύω ότι γίνεται το χρήμα. Τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Μιλάμε για λύσεις πλέον. Εν καιρό θα κάνουμε διαγωνισμούς καλύτερους. Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι είναι άλλο θέμα. Θέματα λειτουργίας, καθαριότητας της παραλιακής ζώνης της ημέρας άλλης. Για να ακούστε τώρα κάτι εδώ πέρα. Πριν από καιρό, έγιναν κάποιες συζητήσεις στο λιμάνι να φτιαχτούν τα παγκάκια. Εγώ καιρό τον Αύγουστο. Τίποτα. Του είπαν για κάτι σκάρες. Το έχω εδώ. Του είπαμε για κάτι σκάρες, πάνε και αυτές. Στην έρανε εμπάνω σε κάποιες μερικές και εξαφανίστηκε. Τα σκουπίδια. Υπήρχαν εκεί πέρα κάποιοι κάδοι, πήγαινε το καράβι. Έβανε και εκείνο. Και εκείνο, δεν μπορώ να πω εκείνο. Τα σκουπίδια του μέσα. Γιατί τα περισσότερα επιλογορηθήκαμε ότι τα αφήνει στην Πάτρα. Δεν ξέρουμε τι υποδομή υπάρχει εκεί, τα περισσότερα τα αφήνει στην Πάτρα. Τα κότερα, στην παραλία. Ψάχναμε να βρούνε ένα κουτί, ένα γιο, το πούμε έτσι, στη δική μας γλώσσα, να βάλουν κάποια σκουπίδια μέσα. Σε ένα κουτάκι, μάλλον σε ένα μπαστούνι που είχε δύο κουτιά για απορρίμματα μικρά, μην φανταστείτε, ενώ αν δεν κάνω λάθος, 30-40 τετρά γύρω από καθένα, σε ένα ήταν μια γλάστρα μέσα. Έφευγαν λοιπόν από εκεί και τα έφυγαν στη βάση του στήλου. Πήγαιναν οι γάτες, γινόταν ρεμπελιόν. Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να. Από τα 16 παγκάκια που είναι πέρα από το Λουτρό μέχρι κάτω στο Mayday, 9 έχουν πρόβλημα σοβαρό επιδιόρθωση. Του Λουτρού είναι σάπια όλα. Τα φέρεσαν του Λουτρού, τα πήραν. Τα πήραν, ξέρεις τα πήραν, οι εργολάβοι. Οι εργολάβοι. Σκούρε εργολάβοι. Για πλάκα. Άλλους για να τα κάψει, άλλους για οτιδήποτε. Πάνε και αυτά Γιώργο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να μας δουν το καλοκαίρι. Και όσο γίνεται, πολύ πιο σύντομα να καθαριστεί. Το δε κομμάτι του λιμανιού πάσχει και πάσχει σοβαρά. Δεν υπάρχει ένα πύλα. Καλησπέρα. Κάτσε όπου βρεις. Κάνε μια σπουδαία. Όχι, όχι. Πρόεδρε, κάνε μια σπουδαία. Στο λιμάνι εκεί ζήσαμε από πίσω που έχει ολόκληρη τσέπα και έχουν βάλει ολόκληρο. Μπράβο. Είτε εκεί πέρα. Όλα αυτά θα τα επισημάνουμε στο λιμενικό ταμείο γιατί είναι αρμοδιότητά του να τα επισκευάσει. Το λιμάνι παρουσιάζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Διαμαρτύρονται κάποιοι και λένε ότι το καράβι όλη νύχτα καίει η ηλεκτρογεννήτρια. Και δεν έχει ένα πύλα να πάει να πάρει ρεύμα και να σταματήσει. Αυτή η ιστορία. Ήρθα κάποια χρόνια μεγάλα το καλοκαίρι και ρωτούσα πού υπάρχει μπρίζα να πάρουν ρεύμα. Υπάρχει μια μπρίζα μέσα. Υπάρχει μια μπρίζα εκεί που αράζει ο Σπύρος ο Καβαλιεράτος. Αυτή μια μπρίζα είναι. Είναι δίκρα πινάκα με δύο υποδοχές. Η μία είναι μόνο έτσι, τέλος πάντων. Αν αποδώσεις κάποια στιγμή τον λόγο που έπρεπε, να πάρω σε αυτό που λες το σύγκριο. Βεβαίως. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για το Ιόνιο Πέλαγος, το ίδιο ισχύει και για το κομμάτι του ΤΑΠ. Πέλαγος έχει ρεύμα. Εμείς θέλουμε, ναι, παιδικά του χρήματα. Ναι, αλλά διότι είναι ένα σάπιο κουτί που αν του τραβήξω μία κλωτσιά έπεσε. Και έγινε και εγώ κάρμα, όπως εκάτω στο άγαλμα.
Δεν θα πει άλλα αυτά. Παντού είναι όλα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε, αν συμφωνείτε, όλοι σας, να ζητήσουμε από το Λιμενικό Ταμείο την άμεση τοποθέτηση πύλα σε επιλεγμένα σημεία να καλύψουμε όλο το λιτήριο λεκάνη και επιπλέον να περάσει δίχτυο νερού να παίρνουν όλα τα σκάφη σχεδόν με μία βρύση από το να πίνουν πέτρες και να